Έχεις πρόβλημα με το ημερολόγιο σου? Σου έρχονται συνέχεια spam μηνύματα στο iPhone σου? Σήμερα θα δούμε το πώς μπορούμε να αποτρέψουμε και να σβήσουμε τον ιό του ημερολογίου των iPhones. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει το ίδιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch, σε περιμένω στο Twitch καθημερινά στις 11 η ώρα να κάνεις την ερώτησή σου, οποιαδήποτε ερώτηση έχεις περί iPhone, και θα χαρώ πάρα πολύ να σου απαντήσω. Link θα βρεις στην περιγραφή για όλα τα social media και Discord server, φυσικά. Λοιπόν, συχνό φαινόμενο τώρα τελευταία παρατηρείται ότι τα iPhone κολλάνε έναν ιό. Ασυνήθιστο φαινόμενο γιατί τα iPhone δεν κολλούσαν ιούς. Θα δούμε σήμερα τον τρόπο το πώς μπορούμε να αποτρέψουμε αυτόν τον ιό και πώς μπορούμε να το σβήσουμε, γιατί θα δείτε ότι δεν είναι κάτι. Το βίντεο θα βγει πάρα πολύ μικρό για τον λόγο ότι είναι απλά μια απενεργοποίηση και μια διαγραφή. Δεν το έχω κολλήσει, αλλά έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα και μου έχετε πει ότι το έχετε αυτό το πράγμα και θέλετε να κάνω ένα βίντεο να σας δείξω το πώς μπορούμε να το σβήσουμε. Που είναι πάρα πολύ easy προφανώς. Όσοι μου έχετε στείλει μήνυμα, σας έχω πει, αλλά επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, σκέφτηκα να σας κάνω ένα βίντεο να σας το δείξω easy, να δείτε πόσο εύκολα γίνεται. Ο ιός λοιπόν μοιάζει κάπως έτσι. Είναι αυτό εδώ πέρα το limited only και your iPhone is protected και τα σχετικά, που γίνεται το spamming εκεί πέρα και κυρίως στο ημερολόγιο και έρχονται και notifications συνέχεια. Στο calendar, κάπως έτσι, και σας βγαίνουν συνέχεια ειδοποιήσεις, που αυτό είναι το πιο σπαστικό από όλα, την ώρα που χρησιμοποιείτε το iPhone σας να σας έρχονται spam ειδοποιήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα το πώς μπορούμε να σβήσουμε αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το τηλέφωνο μας από αυτήν την χαζομάρα. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάμε ρυθμίσεις. Ανοίγουμε τις ρυθμίσεις, πάμε κάτω, βρίσκουμε το ημερολόγιο και μέσα στα ημερολόγια μας βγάζει τους λογαριασμούς. Εμένα μου έχει του iCloud και του Gmail που χρησιμοποιώ. Εσάς θα έχει και έναν τρίτο λογαριασμό που θα λέγεται subscription, subscribe, κάπως έτσι. Πατάμε στο Gmail και βλέπετε τέρμα κάτω μου γράφει διαγραφή. Εσάς αντίστοιχα θα σας βγάλει σε αυτό το λογαριασμό διαγραφή. Μόλις το διαγράψετε, αυτό το spamming στο ημερολόγιο σας θα σβήσει και θα διαγραφθούν όλα τα μηνύματα και από το ημερολόγιο, αλλά θα σβήσουν και όλα τα notifications που σας έρχονται στο τηλέφωνό σας. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ήτανε σύντομο, αλλά ήτανε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα βίντεο πάρα πολύ χρήσιμο και θα βοηθήσει και εσάς, αλλά και το τηλέφωνό σας. Μην ξεχάσεις να σας αρέσει το τέτοιο βίντεο, να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Περιμένω στα σχόλια να μου πεις ποιο θα ήθελες να είναι το επόμενο βίντεο και τι θα ήθελες να δεις για να το κάνουμε και να μάθουμε το πώς γίνεται. Μην ξεχάσεις επίσης καθημερινά live στο Twitch κάθε μέρα στις 11 και Discord server, link θα βρεις κάτω στην περιγραφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.